ποιο πέρασε χθε από δοκιμασία. Και θέλω να πει αν τον ξέρει. Δεν ξέρω αν γνωρίζεστε. Το Βασίλη. Το Βασίλη εννοώ το μάγειρα που είχαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια εδώ στην εκπομπή. Τέχασα που τον είδα μπροστά μου. Τον Καλλιδάκο, ναι. Θέλω να έρθει μια μέρα, αλλά ξέρει τι θέλω. Θέλω μια μέρα πραγματικά να παίξετε με το ίδιο θέμα και να γίνει μάχη στην κουζίνα. Ζω για τέτοιες στιγμές, εγώ τρελαίνω. Μιλάς τώρα σοβαρά. Ναι, ναι, μη σου πω θέλω να μπω κι εγώ να κουντραριστώ και μαζί σας, να γίνει τη τρελή εδώ μέσα, να καεί το κορδελιό. Αλλά πού είναι οι μπύρες μας, ρε Χαρίτσι, πού είναι οι μπύρες μας, ρε Χαρίτσι, που μας τα πήρες από εδώ μέσα τις μπύρες μας. Πώς θα κάνουμε κόντρες φαγητού, έτσι. Έτοιμο γι' αυτό, δεν πειράζει, θα το κρατήσω κι εγώ. 200 βαθμούς λοιπόν, ναι, μέχρι αγάπη, να ρωτήσει ναι. Και είσαι έτοιμη. Δεν μου είπες όμως γνωρίζεσαι με τον Βασίλη. Πώς δεν γνωρίζομαι, ναι. Αλήθεια. Ναι, βρε. Έχω πάει και στο μαγαζί του, τα λέμε, ναι. Α, τέρεση. Ναι, βρε. Γιατί, μια χαρά, φίλοι. Όχι, ναι. Δεν είπα, ρε παιδί μου, μια χαρά. Ναι, όχι, ναι. Μια χαρά. Απλά δεν ήξερα να γνωρίζει τι σημαίνει ότι όλοι πρέπει να γνωρίζει τον όλο. Ήθελα, μα για μένα ο Βασίλης ήταν, φαντάζομαι τώρα τον εχαζεύει στην τηλεόραση, ήταν top. Και είναι top. Βέβαια. Ρε, δεν είναι. Όταν τον εμπλέκει σαν μάγειρα και έχει κάνει μια πορεία στο χώρο του, άσε την τηλεόραση. Καλά τα λέει. Καλά τα λέει. Ο δεινόσαυρο ήταν. Έτσι θα λένε και μετά από 10 χρόνια, λέμε ο επόμενος εδώ λέει. Εγώ με τον Τζίλι μεγάλωσα. Τον έβλεπα, το ευχαριστιόμουν και έλεγα ρε παιδί μου, ωραίος μάγειρας. Αλλά και τι ωραίος που είναι έτσι γοητευτικός, τραβηχτικός, παιχνιδιάρης. Θα βαρύνεις κι εσύ μια μέρα, μην νομίζεις. Κρατήσου τώρα που σε τεκνό. Έτσι, Ελληνάκι μου, τέτοια να μου λες να ανεβαίνω. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Δεν έχεις ανάγκη. Είπε τεκνό, είμαι νεγάκι. Γιατί δεν είσαι, ρε. Λες και το είπα στο Γρηγόρη να ξαφνιαστεί.